μοναστήρι. Λίγα χιλιόμετρα πιο έξω βρίσκεται ένας εντυπωσιακός αρχαιολογικός χώρος. Από το 5ο π.Χ. αιώνα εμφανίζονται εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, ελληνικές πόλεις. Μία από αυτές είναι η Ηράκλεια ή Λιγκιστική ή Ηράκλεια επί του Λίγκου. Πόλη η οποία ιδρύεται στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα από τον Φίλιππο τον Δεύτερο. Πόλη αφιερωμένη στον Ηρακλή, που πολύ λατρευόταν από τους Μακεδόνες. Βρίσκεται 2 χιλιόμετρα περίπου νοτίως του σημερινού μοναστήριου. Εξού λένε το μοναστήρι είναι η αρχαία Ηράκλεια. Και κάπου 26 χιλιόμετρα από τη σημερινή Φλόρινα. Είναι φυσικά χτισμένη πάνω σε λόφο, από κάτω έχει μία μεγάλη έφορη κοιλάδα. Και καταπληκτική θέα που της επέτρεπε να ελέγχει τα περάσματα και τη διάβαση μέσα στην κοιλάδα. Η οποία διάβαση τι περιείχε, την Εγνατία Οδό. Εξού και οι Ρωμαίοι ανάπτυξαν τόσο πολύ αυτή την πόλη. Θα φτάσει στην ακμή της τους 2 πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Έχει τα χαρακτηριστικά και τα προνόμια μιας ρωμαϊκής αποικίας και ονομάζεται Σέπτιμα Αουρέλια Ηράκλεια. Η Ηράκλεια φαίνεται ότι ήταν μια σημαντική πόλη και κατά την Βυζαντινή περίοδο. Αυτό καταρχάς το μαρτυρούν τα ευρήματα, τα σημαντικά του 5ου και του 6ου αιώνα, αλλά και οι γραπτές πηγές, οι οποίες μας λένε ότι οι ιεράρχες της κατήχαν επίσημη θέση στις οικουμενικές συνόδους του Πατριαρχείου. Κάτι σημαίνει αυτό.